Εργασιακά και στις συνθήκες που επικρατούν στο χώρο των διανομέων και όχι μόνο, έχει επικεντρώσει μεταξύ άλλων ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία την κριτική του απέναντι στην κυβερνητική πολιτική. Και βέβαια, τα βέλη των στελεχών της αξιωματικής αντιπολίτευσης εκτοξεύονται προσωπικά κατά του Πρωθυπουργού με αφορμή τις εξαγγελίες του από το Βήμα της 85ης ΔΕΘ, ενώ δίνεται έμφαση στην πρόταση διακυβέρνησης την οποία κατέθεσε το Σάββατο ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξης Τσίπρας. Για όλα αυτά θα συζητήσουμε με την αναπληρώτρια τομεάρχη για την κοινωνική αλληλεγγύη του ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία και βουλευτή Β3 Νότιου Τομέα Αθήνας, την κυρία Θεανό Φωτίου, η οποία είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Κυρία Φωτίου, Υπουργέ, καλημέρα. Σας ευχαριστώ θερμά για την επικοινωνία. Καλημέρα κυρία Σαμολαδά, καλημέρα σε όλους και όλες της Θεσσαλονικής, τους και τις. Τους φίλους σας, ξέρω ότι σας αγαπάμε πολύ, δεν ξέρω ήρθατε τώρα που ήταν εδώ πέρα το τελευταίο. Βέβαια ήρθα και βέβαια μιλήσαμε πάρα πολλούς, ναι. Και βέβαια είδαμε συγκεκριμένες κοινωνικές ομάδες, τόσο ανθρώπους από τα ΚΔΑΠ, τόσο ανθρώπους από τη γυναική επιχειρηματικότητα, όσο και από Ρωμά στον Δεντροπόταμο. Ναι. Ο ΣΥΡΙΖΑ, κυρία Φωτίου, έχει αναδείξει σε μείζον θέμα την κατάργηση του φόρου γονικής παροχής για ποσά έως 800.000 ευρώ, με το επιχείρημα ότι η συγκεκριμένη ρύθμιση αφορά λίγους. Το ίδιο πιστεύετε πως ισχύει και για άλλα μέτρα που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός? Απουσιάζουν οι ελαμφρύσεις και η στήριξη για τα μεσαία νοικοκυριά και για τους πλέον αδύναμους? Ναι, κυρία Σαμολαδά, ακριβώς είπαμε ότι, και είπε δηλαδή ο Αλέξης Τσίπρας στη ΔΕΘ, ότι πρέπει να κάνουμε μία νέα αρχή, αφού σε πρώτη φάση απάντησε ο ίδιος το ερώτημα για ποιους θα κάνουμε αυτή τη νέα αρχή, με ποιους θα πάμε, με ποιους θα κυβερνήσουμε και για ποιον τα συμφέροντα θα θέλουμε αυτές τις προτάσεις μας να γίνουν. Και ορίσαμε τα αδύναμα στρώματα και τα μεσαία στρώματα, τα οποία θίγησαν όλο αυτό το διάστημα και θίγονται από έναν Πρωθυπουργό που τους εξαπάτησε λέγοντάς τους ότι θα φέρει νέες καλές δουλειές και κυρίως ότι θα ελαφρύνει τα μεσαία στρώματα. Δεν είναι η ελάφρυνση των μεσαίων στρωμάτων τα 800 ευρώ, γιατί τα 800.000 ευρώ αφορολόγητα για τη γονική παροχή. Για τον απλούστατο λόγο ότι, όπως ξέρετε, 150.000 ευρώ περιουσία μέχρι έχει το 87% του ελληνικού λαού και αυτοί δεν θα δουν καμία διαφορά. Δηλαδή αυτοί έχουν αφορολόγητο έτσι κι αλλιώς στις γονικές παροχές και δεν πρόκειται να ωφεληθούν ούτε ένα ευρώ. Από 150.000 και πάνω μέχρι τις 800.000 είναι αυτοί που μπορεί να ωφεληθούν μέχρι 36.500 ευρώ. Αυτή είναι η μεγάλη διαφορά από τη μια. Από την άλλη, όταν κάνεις οριζόντιες φοροελαφρύνσεις και τα λοιπά, δηλαδή δεν κάνεις φοροελαφρύνσεις για τα αδύναμα στρώματα κυρίως και για τα μεσαία στρώματα, τα οποία εδώ θέλω να πω, κυρία Σαμολαδά, ότι αυτό που ίσως θέλει επίτηδες ο κύριος Μητσοτάκης να μας παραπλανά και με τις τελευταίες και πρόσφατες εξαγγελίες του στη ΔΕΘ ότι τα εισοδήματα αυξήθηκαν, τα εισοδήματα των Ελλήνων αυξήθηκαν, το οποίο είναι ψευδέστατο. Θέλει λοιπόν να μας παραπλανά ότι τα μεσαία στρώματα δεν εφήγησαν από την δημοσιονομική, οικονομική δηλαδή, πανδημική ή κλιματική κρίση. Αντίθετα, εμείς ξέρουμε ότι αυτά χτυπήθηκαν επίσης, φτωχοποιήθηκαν όλα αυτά τα χρόνια και κυρίως τη διετία του κυρίου Μητσοτάκη, αυτά έχουν φτωχοποιηθεί και πλέον δεν είναι αυτά που φαντάζεται ο κύριος Μητσοτάκης ότι είναι μεσαία στρώματα οι συνδετημόνες του στο μεγάλο τραπέζι, στο πάρτι όπου τρώμε τώρα και σκοπεύουμε να φάνε τα χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης. Οι συνδετημόνες του λοιπόν, οι οποίοι είναι οι ισχυροί, είναι τα υψηλά εισοδήματα, είναι πράγματι οι έχοντες και οι οποίοι σκοπεύουν να μοιράσουν την πίτα. Και ισχυρίζομαι πράγματι ότι χωρίς στοχευμένες συγκεκριμένες ενέργειες, σαν για αυτές που
είπε ο Αλέξης Τσίπρας. Δηλαδή, συγγνώμη που σας διακόπτω, κυρία Φωτίβα, αλλά νομίζω ότι αυτό στο ίδιο θα αναφερθούμε. Τι προβλέπει το νέο δίχτυ ασφαλείας, το λεγόμενο εισόδημα έκτακτης ανάγκης που πρότεινε ο Αλέξης Τσίπρας για τους πυρόπληκτους, κτηνοτρόφους και παραγωγούς? Ακριβώς. Θα ξαναγυρίσω στα μεσαία στρώματα. Βλέπετε, εκεί πάει η συζήτηση. Όταν εμείς καταλάβαμε από όλη αυτή την εμπειρία ότι τα μεσαία στρώματα φτωχοποιούνται, καταλάβαμε ότι το δίχτυο ασφάλειας που είχαμε φτιάξει εμείς, το ΚΕΑ, και το μετενόμασε ο κύριος Μητσοτάκης σε ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα, δεν μπορούσε να πιάσει αυτά τα μεσαία στρώματα. Για ποιο λόγο? Γιατί αυτοί δεν ήταν ακραία φτωχοί. Δηλαδή δεν είχαν τον τελευταίο χρόνο ή τους προηγούμενους μήνες εισοδήματα μέχρι 200 ευρώ ο ένας, έτσι, μέχρι 200 ευρώ το μήνα ο καθένας τους, αλλά είχαν μεγαλύτερα εισοδήματα. Όμως τους χτυπούσε μία καταστροφή, είτε λεγόταν υγειονομική, είτε κλιματική, είτε δημοσιονομική, και επομένως βρισκόντουσαν πραγματικά χωρίς δίχτυα ασφάλειας. Γι' αυτό σχεδιάσαμε το εισόδημα έκτακτης ανάγκης, το οποίο είναι ακριβώς για να προστατεύσει και τα μεσαία στρώματα. Δηλαδή ο κτηνοτρόφος, ο παραγωγός των πυρόπληκτων περιοχών ή σεισμόπληκτων, αν θέλετε, ή περιοχών που υπέστησαν μεγάλες καταστροφές και τα λοιπά, πλημμύρες και ούτω καθεξής. Δεν είχε εισοδήματα το περασμένο μήνα, ξαφνικά βρέθηκε στο πουθενά. Λοιπόν, τότε έρχεται το κράτος, ορίζει ποια είναι αυτά τα στρώματα, εκείνο, και λέει ότι φτιάχνω ένα νέο δίκτυο ασφάλειας, το οποίο είναι το εισόδημα έκτακτης ανάγκης. Και τι κάνει αυτό? Ενισχύει τα νοικοκυριά για να ζήσουν αξιοπρεπώς και να μην πέσουν, ας πούμε, κατακόρυφα τα εισοδήματά τους. Πώς? Με 400 ευρώ τον πρώτο, αυτόν δηλαδή που επήγει, με 200 ευρώ κάθε ενήλικο άλλο μέλος του νοικοκυριού του και 100 τα παιδιά, και εξαιρεί όσους από το νοικοκυριό δεν επλήγησαν καθόλου. Είναι νέο εργαλείο, θα το αναπτύξουμε και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο διάλογο που θα γίνει τις 30 του μηνός εδώ στην Ελλάδα με τους αντίστοιχους εταίρους Ευρωπαίους αλλά και Έλληνες, και θα το αναπτύξουμε αυτό το εργαλείο που το προτείναμε. Κυρία Φωτίου, πόσο αναγκαία αλλά και εφικτή είναι η υλοποίηση της εξαγγελίας του κυρίου Τσίπρα για αύξηση του κατώτατου μισθού στα 800 ευρώ? Θα έλεγα, κυρία Σαμολαδά, αναγκαία και όχι μόνο εφικτή, αλλά εντελώς αναγκαία και για να έρθει η ανάπτυξη, γιατί είναι προϋπόθεση αύξηση του κατώτατου μισθού. Δεν είναι μόνο ότι θα αυξήσει τα εισοδήματα των Ελλήνων, αλλά είναι προϋπόθεση για την ανάπτυξη, είναι προϋπόθεση για το χτύπημα της ανεργίας, και είναι και εφικτή, διότι όλες οι συζητήσεις που έχουμε κάνει και με τα επιμελητήρια δείχνουν ότι μπορεί να γίνει. Και όχι μόνο αυτό, είδατε τι έγινε στην Ευρώπη ολόκληρη. Δηλαδή όταν όλη η Ευρώπη αυξάνει τον κατώτατο μισθό και ο Μητσοτάκης τον κρατάει, αν δεν είχαμε κάνει δηλαδή την αύξηση μόλις βγήκαμε από τα μνημόνια, θα τον είχαμε ακόμη στα 580 τον κατώτατο μισθό, έτσι, και θα είχαμε και τον υποκατώτατο για τους νέους στα 350, τους οποίους τώρα θέλει να ενισχύσει ο Μητσοτάκης, τους νέους, με τις γελιότητες των 100 ευρώ κάθε μήνα στις εισερχόμενους στην εργασία, το πρώτο ένσημο δηλαδή. Λοιπόν, λέω λοιπόν ότι είναι απαραίτητη προϋπόθεση, είναι εφικτό από τις συζητήσεις μας με όλους τους φορείς, και το είδαμε να εφαρμόζεται, ναι, σε όλη την Ευρώπη. Επειδή πρέπει να κλείσουμε, θέλω μία τελευταία ερώτηση να σας απευθύνω, που είναι μεγάλο ζήτημα. Οι εργαζόμενοι στις πλατφόρμες με αφορμή την υπόθεση της eFood, ποια είναι η κατάσταση στην οποία εσείς διαπιστώνετε και ποια είναι η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ? Παρακαλώ, κυρία Φωτίου, επειδή ξεπεράσει το χρόνο, όσο μπορείτε πιο συνοπτικά. Ναι, κυρία Σαμολαδά, κοιτάξτε, άνοιξε τους ασκούς του αιώλου ο Μητσοτάκης με το νομοσχέδιο Χατζηδάκη, το οποίο στο άρθρο 69 μιλάει για πρώτη φορά για αυτοαπασχολούμενους αντί για μισθωτούς εργαζόμενους που ήταν μέχρι τότε στις σχετικές πλατφόρμες. Έτσι άνοιξε τους ασκούς του αιώλου. Έδωσε δηλαδή
αυτό το τεκμήριο για αυτοαπασχολούμενους αυτές τις πλατφόρμες. Εμείς είναι προφανές ότι αυτούς τους αόρατους εργαζόμενους των πλατφορμών θα τους έχουμε, όπως εξήγηλε και ο Αλέξος Τσίπρας, ως μισθωτούς με εξαρτημένη εργασία, με κατοχυρωμένο μισθό, με ωράρια κατοχυρωμένα και ασφάλεια, πράγμα το οποίο δουλεύαμε ήδη από την άνοιξη του 19 και βέβαια ήρθε ο δοστρωτήρας Μητσοτάκη για να καταργήσει όλα αυτά και να μας πάει πίσω σε έναν εργασιακό μεσαίωνα. Κυρία Φωτίου, σας ευχαριστώ θερμά για την επικοινωνία. Εγώ δεν πρόλαβα να σας συναντήσω αυτή τη φορά που ήσασταν στη Θεσσαλονίκη. Θα το χαρώ όμως πολύ την επόμενη φορά. Θα έρθω σύντομα, νομίζω, γιατί πράγματι έχει πάρα πολλά προβλήματα στον κοινωνικό χώρο, κυρίως στον κοινωνικό τομέα η Θεσσαλονίκη, αλλά και η ευρύτερη Μακεδονία. Θα χαρώ πολύ. Καλημέρα. Σας ευχαριστώ, κυρία Φωτίου. Καλημέρα. Και εγώ σας ευχαριστώ. Γεια.